Φέτος είμαι υπέρ γενικά στο ότι ο δανεισμός δεν είναι κάτι αρνητικό. Ίσα-ίσα που μπορεί να σου βγει σε πολύ θετικό, όπως θεωρώ ότι έγινε και σε μένα. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι αν το σωστό είναι να πας δανεικός, ώστε να γυρίσεις πιο έτοιμος, είναι καλό. Από την άλλη, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις στην ομάδα και να δώσεις πράγματα, τότε είμαι υπέρ του να μείνεις. Έτοιμος το νιώθω από πέρυσι. Βέβαια, μου έκανε καλό και αυτός ο χρόνος στο εξωτερικό. Οι εμπειρίες που πήρα ήταν σημαντικές και φέτος νιώθω ότι έχω να δώσω πράγματα. Σίγουρα έχω αλλάξει. Έχω βελτιωθεί σε πολλά κομμάτια. Έχω αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Έχω οριμάσει. Παικτικά, θα έλεγα. Και σίγουρα έχω πάρει και την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει ένας επιθετικός. Το κάθε ένα έχει τη δυσκολία του. Σίγουρα στην Ελλάδα οι άμυνες είναι πιο κλειστές. Απλά στην Ολλανδία υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με προοπτική να γίνουν world class. Οπότε μπορεί οι χαμηλές ομάδες να μην έχουν αυτή την τακτική που έχουμε εδώ, την αμυντική που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά ατομικά όλοι οι παίχτες είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε θεωρώ ότι και τα δύο έχουν τη δυσκολία τους. Έβλεπα μια πολύ ισχυρή ομάδα που το έδειχνε σε κάθε αγώνα του πρωταθλήματος, του κυπέλου, από τα φιλικά στην προετοιμασία. Σε κάθε αγώνα έδειχνε ότι τι θέλει να κερδίσει. Οπότε θεωρώ ότι δικαίως ήταν και νταμπλούχος. Και από φέτος σίγουρα να επαναλάβουμε αυτό που έκανε φέτος με το εγκατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου, αλλά φυσικά και για μια καλύτερη πορεία στην Ευρώπη. Εγώ θα ακούω αυτά που μου λέει, θα προσπαθήσω να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα μπορώ. Έχω μια βάση από πέρυσι, ξέρω περίπου τι ζητάει. Θα βάλω και τα στοιχεία που έχω και νομίζω πως το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό.